Πάμε τζίφα, έχουμε αράχνες, αράχνες. Για πάμε στις αράχνες τζίφα. Τι να πούμε που το φαινόμενο από ό,τι φαίνεται δεν είναι μεμονωμένο. Ναι. Αραχνοφόβια που θα λέγανε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Αυτή τη φορά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Τρίπολης. Ένα μέρος μάλιστα που κανείς δεν θα το περίμενε διότι η Τρίπολη είναι σε υψόμετρο και συνήθως σε υψόμετρα τέτοια φαινόμενα δεν γίνονται. Βλέπουμε φωτογραφίες στο κουμάντο. Δείξτε τις φωτογραφίες. Σοκ! Σε τέτοια μεγέθη. Σοκ! Λοιπόν, μετά λοιπόν το ετωλικό, οι αράχνες έβαλαν στο στόχαστρο, όπως φαίνεται, λοιπόν, και την Αρκαδία. Ναι. Λίγα χιλιόμετρα λοιπόν από την Τρίπολη, στην περιοχή της Μαντίνιας, όπως, από όπου βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Χιλιάδες αραχνοειδή έχουν καλύψει κυριολεκτικά με τους ιστούς τους τα πάντα, από φυτά και κλαδιά μέχρι ακόμα και δέντρα και ξερολιθιές. Έχουν καλύψει τα πάντα. Ο λόγος της επιδρομής, να πούμε, ότι πιθανότατα είναι η πλούσια τροφή που βρίσκεται στην περιοχή, καθώς το περιβάλλον και οι συνθήκες ευνοούν πλέον τις κνήπες, οι οποίες αναπτύσσονται σε μεγάλους πληθυσμούς και αποτελούν φυσικά και το αγαπημένο έδεσμα για τις αράχνες. Παρά το γεγονός ότι το θέαμα είναι και αποκρουστικό, ίσως θα μπορούσαν να πούνε κάποιοι, ή οτιδήποτε άλλο, οι επιστήμονες οφείλουν να πούνε ότι είναι κάτι συνηθισμένο, ότι δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Τουναντίον μάλιστα ότι βοηθάει αυτό την χλωρίδα και την πανίδα μας και διώχνει φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τις σκνήπες από τις περιοχές. Πάμε γρήγορα, Βαγγέλη Καράλη, ποιο είναι το πρόγραμμα το οποίο κοστίζει.